Έχει γίνει ένας χαμός με το Survivor, όλοι ασχολούμαστε με το Survivor. Δε, γιατί να μην πάω κι εγώ στο Survivor, γιατί το έκανα αυτό το λάθος, τέλος πάντων. Σου είχε προταθεί. Όχι ακριβώς, περίπου. Είχε γίνει μια πρώτη κουβέντα, ναι. Ό,τι ξέρω. Όντως καλύτερα που θυμάμαι την καλή γόνα, αφού τα πούμε λίγο εδώ, γιατί άκουσα τώρα ότι κάποιος τους μάζεψε στο Μακόπουλος ο Ηλίας να μιλήσουν για τον αγώνα. Με ποιον από το Survivor. Πάλι με το Survivor πια, ναι. Θα ήθελες να βγεις για φαγητό, αλλά και, και, εγώ. Και κάτι παραπάνω. Για ένα φαγητό θα έβγαινα με μεγάλη χαρά, με το Σάκι βέβαια. Και θα είναι πολύ ωραία φαντάζομαι, διότι θα είναι, είναι καλοκαίρι, τα αστέρια, τα φεγγάρια, τα καινούργια τραγούδια, ο Σάκης. Το κορμί όλα που το λέει και το τραγούδι. Που το λέει και το τραγούδι και θα είναι όλα τέλεια. Αν ζήλευε η Μαριαλένα που θα έβγαινες μαζί του. Είναι δυνατόν να ζηλέψει η κοπέλα εμένα? Όχι βέβαια, αλλά είναι δυνατόν. Καλύτερα να ζηλέψει. Οπότε ο Ηλίας, εγώ του ζητώ σαν χάρη να πάρω τη θέση της Μαριαλένας. Από τον Ηλία. Αναμένεις να βγει και να... Αναμένω να βγει και θα πάω με λουλούδια στο αεροδρόμιο. Να τον καλωσορίσω, να τον υποδεχθώ και να του κάνω και την πρόταση να του κάνω το τραπέζι. Να τελειώσω τα δύο και φεύγω. Και για τον Τριαντάφυλλο, πραγματικά δεν το περίμενα ότι θα άντεχε το παιδί τόσο χρόνο, πολύ χρόνο. Πώς είδες όλη αυτή την υποδοχή που τον υποδέχτηκαν έτσι, με δόξα και τιμή? Καταπληκτική, καταπληκτική. Νομίζω ότι κάπως έτσι θα νιώθει και η Μαντόνα. Έτσι θα νιώθει. Ναι. Ή τέλος πάντων αυτοί οι πολύ μεγάλοι stars. Και πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να συνεχίσει την καριέρα του πολύ δυναμικά. Στις καρδιάς μου τα ηχεία, τη φωνή σου δίνα μόνο. Μετά από αρκετό καιρό βγάζεις το νέο σου τραγούδι, στις καρδιάς μου τα ηχεία, τη φωνή σου δίνα μόνο. Και στις καρδιάς μου τα ηχεία, τη φωνή σου δυναμώνω. Πάσω λίγη φαντασία, σε αρχίζω, σε τελειώνω.